Για την 5η 20 Φεβρουαρίου πήρε αναβολή η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο νεαρών που τα ξημερώματα της Κυριακής συνελήφθησαν από αστυνομικούς για απρόκλητες επιθέσεις σε βάρος δύο ατόμων, ενός διασώστη του ΕΚΑΒ και ενός αλλοδαπού στο Ηράκλειο. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσκομιστούν οι σχετικές ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί, ενώ οι δύο νεαροί αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Πήραμε αναβολή για την 5η 20 Δευτέρου, προκειμένου να προσκομιστούν πραγματογνωμοσύνες, επιμελία της εισαγγελίας Ηρακλείου. Για το περιστατικό έχω να δηλώσω απίθμενο θράσος από δράστες με απίθμενο μίσος για την κοινωνία. Αυτό έχω να δηλώσω. Στους δύο νεαρούς που τα ξημερώματα της Κυριακής μετά την επίθεση σε έναν αλλοδαπό και τη μεταφορά τους για συστάσεις στο αστυνομικό μέγαρο, όπου αφέθηκαν ελεύθεροι και λίγο μετά επιτέθηκαν στο διασώστη του ΕΚΑΒ, αφού πρώτα είχαν προκαλέσει καταστροφές στο γιοταχή αυτοκίνητό του, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, ενώ σήμερα έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου για να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην αυτοχειρουργική του Παγνή. Περιμένουμε τα νέα από τους γιατρούς. Υπάρχουν θλαστικά, δύο θλαστικά στο κεφάλι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας. Είναι πρωτοφανές, είναι απορριπταίο. Για μας είναι κάτι συγκλονιστικό. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι και έχουμε βέβαια νευριάσει κιόλας. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου από το πρωί είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ για να συμπαρασταθούν στο συναδελφό τους, ενώ πραγματοποίησαν και τετράωρη στάση εργασίας. Σε δηλώσεις τους, όπως και στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παγκρίτιος Σύλλογος Εργαζομένων, καταδικάστηκε το περιστατικό με την επισήμανση ότι θα πρέπει να υπάρξει αυστηρότερο πλαίσιο, ώστε να μην μένουν ατιμόρυτοι οι υπαίτιοι τέτοιων επιθέσεων. Από τα πρωτοβάθμια σωματεία αποφασίσανε να κάνουμε μια στάση εργασίας από τις 10 μέχρι τις 2. Για να κάνουμε μια συμπαράσταση στον συνάδελφο για το γεγονός αυτό που το καταδικάζουμε και να είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε τον συνάδελφο. Είμαστε απογοητευμένοι, σηκωνόμαστε να πάμε στη δουλειά μας και μας σχέδουν τέτοια περιστατικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα τίθεται σοβαρό για το τομέα της Αλικανασού στο σημείο που είναι, είναι απόμονο μέρος. Νομίζω ότι από αύριο θα ξεκινήσει μια διαδικασία μεταστέγασης και αίτησης προς όλους τους αρμόδιους φορείς, το ΕΚΑΒ, τους Δήμους για μεταστέγαση του τομέα Αλικανασού.